σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του router μας και συγκεκριμένα του router ZTE ZXHN H108NS. Τα αρχικά στοιχεία που θα χρειαστούμε βρίσκονται στη βάση του router. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε το SSID που είναι το όνομα του δικτύου και το WPA που είναι ο κωδικός του ασύρματου δικτύου. Αφού συνδεθούμε στο Wi-Fi δίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών SSID και WPA, θα χρειαστεί να κάνουμε είσοδο στη σελίδα διαχείρισης του router. Οι κωδικοί εισόδου αναγράφονται επίσης στη βάση του router ως username και password. Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 192.168.1.1 στο browser μας και συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη, username και τον κωδικό πρόσβασης, password που υπάρχουν στη συσκευή. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Interface Setup και Wireless. Στο πεδίο SSID μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του ασύρματου δικτύου μας. Παρακάτω, στο Preshared Key μπορούμε να ορίσουμε τον κωδικό που επιθυμούμε. Επιλέγοντας Save, αποθηκεύουμε τις αλλαγές και θα πρέπει να αναζητήσουμε εκ νέου το δίκτυό μας στα διαθέσιμα σήματα δίκτυα και να συνδεθούμε με το νέο κωδικό πρόσβασης που ορίσαμε. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή, πατήστε εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κοσμοτέ βρίσκεται στη διάθεσή σας.